Πάμε κυρίες και κύριοι στον κύριο Θεοφάνη Ανδρέου, είναι ο δικηγόρος του Ευρωβουλευτή Παπαδάκη. Κύριε Ανδρέου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή πλέον ο πελάτης σας είναι παραπονούμενος. Μάλιστα, αυτή είναι η ουσία, ότι ο κύριος Παπαδάκης προσήρθε στην αστυνομία για να καταθέσει ως παραπονούμενος και αυτό το επισημαίνουμε. Μπορούμε να πούμε τις καταγγελίες τις οποίες προέβη ο κύριος Παπαδάκης, κύριε Ανδρέου, για να δούμε αν δένουν με όσα ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες δημόσια. Ένας ο οποίος δίδει κατάθεση σαν παραπονούμενος στην αστυνομία, προβάλλει τους ισχυρισμούς του, καταθέτει έγγραφα, αναφέρει και άλλα πρόσωπα ενδεχομένως τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα τα οποία ο ίδιος ισχυρίζεται επίσημα στην καταγγελία του, στην κατάθεση του. Οπότε τα αδικήματα, όπως σας είπε και ο κύριος Ανδρέου, αυτά είναι θέμα του πορίσματος της αστυνομίας και απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα. Συμφωνώ. Απλά θέλω να πούμε εμείς για ποιους λόγους πήγε ο κύριος Παπαδάκης. Δηλαδή, καταγγέλει ποιον ή ποιους, για ποιο λόγο. Ο κύριος Παπαδάκης καταγγέλει ότι έγινε προσπάθεια συνωμοσίας στην ουσία εναντίον του για την πολιτική του εξόντωση. Το οποίο... Θέλω να σημειώσω και κάτι. Το βίντεο το οποίο είδε μετά το φως της δημοσιότητας, το επίμαχο βίντεο, για το οποίο έγινε και καταγγελία από τη συνεργάτη του κ. Παπαδάκη, είναι αλληλένδετη υπόθεση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο, εάν τελικά αποδικοποιηθεί και ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, θα βοηθήσει και την καταγγελία σίγουρα τη διαλεύκαση του παραπώνου του κύριου Παπαδάκη. Εσείς δώσατε και πρόσωπα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς σας στην αστυνομία. Εμείς, εξ όσο γνωρίζω, αναφέραμε και πρόσωπα που μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλά πράγματα για να αφήσουμε την αστυνομία ελεύθερη να τα επιβεβαιώσει. Αναφερθήκατε στο βίντεο, κύριε Ανδρέου, και ακούγονται διάφορα για ένα μέλος της αστυνομικής φρουράς του κ. Σιζόπουλου. Πώς μπαίνει αυτό στην εξίσωση? Αυτό μπαίνει στην εξίσωση για τον λόγο ότι το ανάφερε η συνεργάτη, το αναγνωρίζει, γιατί φαίνεται το μισό του πρόσωπο ότι είναι αυτός. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία θα τα δει η αστυνομία που θα οδηγήσουν. Άρα η συνεργάτη του κυρίου Παπαδάκη είπε στην αστυνομία ότι εκείνος που ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί είναι ένας από τους αστυνομικούς του κυρίου Σιζόπουλου. Όχι, αυτός ο οποίος τηλεφωνά για να απόκρυψει. Α, αυτός... Φαίνεται, μάλιστα. Και πάνω, αυτός, μισό λεπτό, αυτός που τηλεφωνεί στη συνεργάτηδα... Να κλείσει το ραντεβού, για να κλείσει το ραντεβού. Με αυτόν που πήγε και κατέγραφε κάμερα. Ναι, είναι κάποιο πρόσωπο που φαίνεται, το η ίδια ισχυρίζεται, έδωσε κατάθεση στην αστυνομία, αν είπε τους ισχυρισμούς. Ωραία. Εσείς δώσατε στοιχεία, μας είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και κάποιο στοιχείο κλειδί, κύριε Ανδρέου, για σας και για την πορεία διαλεύκανσης της όλης υπόθεσης. Πιστεύω πως ναι, αλλά αυτόν θα πρέπει να το αξιολογήσει η αστυνομία και θα ήθελα να πω κάτι. Εγώ πιστώνω την αστυνομία με πάσα σοβαρότητα, να μην ξεχνούμε ότι η ανακρίση, η έρευνα αφορά και έναν πολιτικό κόμμα και αντιλαμβάνομαι ότι οι κινήσεις της πρέπει να είναι προσεκτικές. Απλά, κύριε Ανδρέου, επειδή είναι σοβαρό αυτό που μας λέτε για τα στοιχεία που κατατέθηκαν, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε. Μιλάτε για ένα στοιχείο κλειδί, σωστά? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτό δεν θα ήταν σωστό από μέρους μας. Αποτελούσε παρέμβαση στο έργο της αστυνομίας. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Εμείς θεωρούμε ότι η αστυνομία, και έχουμε πάρει και διαβεβαίωση από τον ίδιο τον έντιμο αρχηγό, ότι θα γίνει όπως πρέπει. Στο κάτω-κάτω θα ζητήσουν και την. Και τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να πω κάτι: δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κύριος Παπαδάκης είναι αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απολαμβάνει ασυλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασυλία αυτή αφορά την προστασία του για να μην υπάρχει καταδίωξη πολιτική οποιοδήποτε ευρωβουλευτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι το οποίο μπορεί κάποιον να συγχύσει, η καταδίωξη την οποία εμείς ισχυριζόμαστε προέρχεται από τον κόμμα που τον ανέδειξε ή από τον κύριο Σιζόπουλο ή από τους συνεργάτες του, δεν σημαίνει ότι είναι θεμητόν για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τις επόμενες ημέρες ο κύριος Παπαδάκης θα ενημερώσει ανώτατα Ευρωπαϊκή. Έχει ήδη μιλήσει με το νομικό τμήμα και θα ετοιμάσει έκθεση γεγονότων.
Μάλιστα. Γι' αυτό η συνδρομή της αστυνομίας είναι πολύ σημαντική για τη εθνική αστυνομία κράτου μέλου. Κύριε Ανδρέου, απλά για να μην αφήσουμε κάτι να εωρείται. Όταν σας ρώτησα για ένα στοιχείο κλειδί, αρχικά είπατε ναι. Μετά λέτε δεν θέλω να πω γιατί είναι θέμα της αστυνομίας. Να το θέσουμε αλλιώς. Στα στοιχεία που εσείς δώσατε στην αστυνομία, πιστεύετε ότι περιλαμβάνονται τεκμήρια που μπορούν να οδηγήσουν στην επιβεβαίωση των ισχυρισμών σας? Βεβαίως. Μπορούν να ρωτήσουν κάποια άτομα τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν κάποια γεγονότα με τον πλέον επίσημο τρόπο. Και εγώ πιστεύω ότι για μένα θεωρώ ότι η υπόθεση του πειθαρχικού, γιατί η τρίτη κατηγορία, η επίμαχη τρίτη κατηγορία του πειθαρχικού αφορά αυτόν τον πράγμα, δηλαδή των ισχυρισμών ότι δήθεν ο κ. Παπαδάκης οικειοποιήθηκε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτήσει ιδιωτική εταιρεία και κατέληξε το πειθαρχικό να διαβάσετε την απόφαση να όριστα, λέει, τεκμήρια που κατάθεσε ο κ. Σιζόπουλος χωρίς να τα κατονομάζει, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στοιχειοθετείται αυτή η κατηγορία. Έχετε και τεκμήρια για το βίντεο, κύριε Ανδρέου? Όχι, δεν έχουμε τεκμήρια για το βίντεο, αλλά η αστυνομία με τα όπλα που έχει στη διάθεση της και επιστημονικά αλλά και νομικά, νομίζω ότι μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα. Ανάμεσα στους καταγγελόμενους από τον κύριο Παπαδάκη είναι και ο κύριος Σιζόπουλος. Νομίζω εκ των πραγμάτων είναι ο κύριος Σιζόπουλος. Είναι όμως, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας που θα καταλήξει, δηλαδή ποιοι εμπλέκονται, αν υπάρχουν πράγματα, αν στοιχειοθετούνται οι καταγγελίες. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.